Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Επιστρέφουμε. Καλωσορίζουμε και καλημερίζουμε στο στούντιο. Καλά, εμείς τον βλέπουμε τακτικότατα βέβαια εδώ, αλλά αυτή τη φορά θα απευθυνθεί και προς όλες και όλους σας, με στόχο να ενημερώσει, και θα σας εξηγήσουμε για ποιο λόγο είναι κοντά μας, τον πρόεδρο του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ξάνθης, τον κύριο Χάρη Διαφωνίδη. Πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, κύριε Κονόμο. Καλημέρα σε όλους τους αγρότες. Είναι κοντά μας και κοντά σας, ζωντανά στο στούντιο, ο πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφώνου, για να ενημερώσει για τις αποφάσεις που ελήφθησαν στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Ένωσης Δημοτικών Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Ένα συνέδριο το οποίο, πρόεδρε, γίνεται κάθε χρόνο. Το φιλοξένησε και η Ξάνθη, να το επισημάνουμε αυτό. Και που στόχο και σκοπό έχει ουσιαστικά να επιλύσει ζητήματα αλλά και να καθορίσει πλαίσια λειτουργίας των δημοτικών μέσων ενημέρωσης. Και επειδή ναι, μεν εκπέμπουμε, κρατάμε συντροφιά στους συμπολίτες και στις συμπολίτισσες και είμαστε και βήμα για να το αξιοποιούν και όλοι όσοι χρειάζονται ένα δημόσιο βήμα, ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους, θα πρέπει να γνωρίζουν και τον τρόπο λειτουργίας του, το καθεστώς λειτουργίας του και τα προβλήματα τα οποία και αυτό αντιμετωπίζει, όπως και τα υπόλοιπα δημοτικά ραδιόφωνα της χώρας. Έτσι. Όντως, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, το Σάββατο κυρίως ήταν η μέρα του συνεδρίου που έγιναν οι συζητήσεις. Ήμασταν από 15-16 ραδιόφωνα και τηλεοράσεις από όλη την Ελλάδα, από την ΚΟ μέχρι την Ορεστιάδα. Και όπως εκδόθηκε ένα ψήφισμα εκεί, στέλνουμε και με αυτή την αφορμή τη σκέψη μας και την αγάπη μας όλους στον Εύρο, γιατί είχαμε και συναδέλφους από εκεί, από την Ορεστιάδα, για όλα αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Στο παρατσάπλο για τόση Ορεστιάδα, πρόεδρε. Πραγματικά. Το συνέδριο όντως αφορά τον τρόπο λειτουργίας, γιατί τα μέσα δεν έχουν δημιουργηθεί ούτε την ίδια χρονική στιγμή, ούτε κάτω από τον ίδιο κανονισμό, οπότε υπάρχουν και αρκετές διαφορές. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και κοινά προβλήματα, οπότε η Ένωση των Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων αυτά συζητά, είναι σε επαφή με τα αρμόδια Υπουργεία για να δει πώς μπορούν να επιληθούν. Να ενοποιηθεί, αν καταλαβαίνω καλά, κάποια στιγμή, έτσι, η μορφή του συνομική, γιατί δεν έχουν όλα ενοποιημένη νομική μορφή πρώτα. Ναι, τώρα ο κόσμος σίγουρα αυτά δεν τα ξέρει, πολλές λεπτομέρειες, και εγώ τώρα τον τελευταίο 1,5 χρόνο που έχω την τιμή και είμαι στην Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. Όχι, αλλά ο κόσμος ακούει, επιτρέψτε μου να πω, κριτική και από αυτοδιοικητικούς, πάρα πολλές φορές, για τη λειτουργία, για το κόστος των ραδιοφώνων, συγκρίσεις με άλλα ραδιόφωνα. Λοιπόν, εξηγούνται όλα αυτά. Εγώ απλώς αυτό έχω να πω, αρκεί κάποιος να είναι ενημερωμένος, κύριε Διαφωνίδη. Αυτό ακριβώς. Και ο λόγος της ενημέρωσης είναι κυρίως προς όσους έχουν, όπως λέμε στην Εκκλησία, καλό λογισμό και καλή διάθεση να ακούσουν. Γιατί οι υπόλοιποι συνήθως τα ξέρουν, αλλά επειδή είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, γίνεται ένα αφήγημα όλο αυτό. Όπως ακριβώς είπατε, το Δημοτικό Ραδιοφώνο Ξάνθης, που του χρόνου κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας από το 1994, είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Οπότε, απλά η ιδιαιτερότητα που έχει είναι ότι υπάγεται στο Δήμο, γιατί η επιχορήγηση είναι εξ ολοκλήρου από το Δήμο. Απλά δεν είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, για τα οποία νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου χθες είδα ότι αρχίζουν να εντάσσονται στο Δήμο, θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές. Υπάρχουν όμως. Στο κορμό των Δήμων. Αυτό. Ναι. Θα υπάρχουν βέβαια διαφορές, γιατί έχει ακουστεί και ως κριτική ότι πώς γίνεται άλλα δημοτικά ραδιόφωνα στην Ελλάδα να κοστίζουν μόνο 30-40 χιλιάδες ευρώ και εμείς να θέλουμε τόσο. Εξηγείται ακριβώς γιατί το κύριο έξοδο είναι η μισθοδοσία των υπαλλήλων. Δηλαδή, εγώ δεν άκουσα ποτέ κριτική για κανένα άλλο νομικό πρόσωπο ότι πω πόσο κοστίζουν οι υπάλληλοι στο Τμήμα Διοδοτήσεων ή στο Κέντρο Πολιτισμού. Είναι επειδή δεν φαίνεται, είναι μέσα στη μισθοδοσία του Δήμου. Έχουμε δημοτικά ραδιόφωνα τα οποία εκμεταλλεύτηκαν μια συγκυρία πριν κάποια χρόνια και ενέταξαν τους υπαλλήλους όλους μέσα στο μισθολόγιο του Δήμου. Οπότε τα έξοδα που φαίνονται είναι τα καθαρά έξοδα του ραδιοφώνου. Αυτό δεν έχουμε την πολυτέλεια εμείς. Αυτό που είδα και βγάζω το καπέλο. Νομίζω όμως ότι ο στόχος, πρόεδρε, είναι πια όλα τα ραδιόφωνα να γίνουν κάτι παρόμοιο με τη μορφή που έχει αυτό το ραδιόφωνο, το δημοτικό ραδιόφωνο Ξάνθης, αυτόνομα δηλαδή. Ναι, υπήρχε ένα ζήτημα πάλι, ήταν εκεί και ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας, ο κύριος Γαλαμάτης, ο οποίος συνδέεται και με την Ξάνθη. Και από εκεί και πέρα, ας αποφασίσουν οι Δήμοι, έτσι, τι θέλουν και αν μπορούν. Βέβαια, αναλάβουν και να αναλάβουν το κόστος. Αυτό λέγαμε πολλές φορές, ότι το ραδιόφωνο είναι αυτό, λειτουργεί έτσι. Αν δεν το θέλετε, πάρετε απόφαση και κλείστε το. Δεν έχουν υπάλληλοι κανένα ζήτημα, έτσι και έτσι θα μεταφερθούν στο Δήμο. Το θέμα είναι να μπορεί να λειτουργεί σωστά. Όταν έχουμε ραδιόφωνα, και δεν μιλάω για τις Αθήνας του 1984 και της Θεσσαλονίκης, που είναι μεγάλα όντως και έχουν πάρα πολλούς υπαλλήλους, ακόμη και επιπαρχιακά μικρά ραδιόφωνα,
απασχολούν γύρω στα 25 άτομα προσωπικό. Και εδώ είμαστε με 4 άτομα για όλα. Έγραφο παράπονο, κύριε Διαφωνίδη. Τώρα μην μου τα λέτε και εμένα αυτά για τα άμουτρα και μην μου τα πετάτε. Εσείς τα ξέρετε, είναι για να τα ακούει ο κόσμος, ότι με 4 άτομα γίνεται όλη αυτή η δουλειά που βλέπουμε εδώ και που ακούει ο κόσμος. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Εξαρτάται πώς θέλει ο κάθε Δήμος να στηρίξει το μέσο του και πώς το αποτιμά. Έτσι. Είναι θέμα αξιολόγησης και παιδιά. Ναι, δεν ξέρω αν και ο κόσμος ο πολύς έχει συνειδητοποιήσει την αξία, γιατί στη Θεσσαλονίκη, η οποία γιόρταζε τα 35 χρόνια λειτουργίας ραδιοφώνου και τηλεόρασης, τιμήθηκε ο κύριος Κούβελας, ο οποίος ήταν δήμαρχος και βουλευτής και είναι ο προτεργάτης αυτό στην ουσία που άνοιξε το δρόμο για να ιδρυθούν. Και σύρθηκε και στα δικαστήρια. Αυτό ακριβώς. Υπήρχε ένα σύντομο βιντεάκι εκεί πριν τη βράβευσή του. Και ήμασταν με τον συνάδελφο τον κύριο Παναγιώτη Μουρσιάδη, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, είναι ταμείας, προκάτοχος εδώ αντιπρόεδρος του ραδιοφώνου. Και εκπλαγήκαμε γιατί δεν ξέραμε ότι είχαν πάρει τέτοια έκταση τη δεκαετία του 80, ήμασταν μικροί τότε εμείς. Με ΜΑΤ, με κεραίες, με κυνηγητό, με δικαστήρια, πάρα πολλά. Δόθηκε μεγάλος αγώνας και μια τότε αντιπολιτευόμενη εφημερίδα, ένα από τα δώρα που του δώσαν ήταν σε μια κορνίζα το πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας εποχής που αντιπολιτευόταν, παρόλα αυτά αναγνώρισε και λέει πρωτοπορεί ο Κούβελας. Και όντως αυτό εισπράττει ο κόσμος και όσοι κυρίως είναι σε φορείς και σε πολιτιστικούς συλλόγους καταλαβαίνουν την προσφορά του Δημοτικού Ραδιοφώνου, ότι όλη η προβολή των δράσεών τους, ένα σποτάκι που θα ζητήσουν, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει σε κάποιο ιδιωτικό ραδιόφωνο εύκολα. Αυτή είναι και η αποστολή μας βέβαια και δεν κακίζουμε τα ιδιωτικά. Τα μέσα ενημέρωσης δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα, σίγουρα επιχειρήσεις είναι. Αλλά αυτό είναι το βήμα που δίνει το δημοτικό ραδιόφωνο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους να μπορούν δωρεάν να ακούγεται τη φωνή τους και μέσα από τις εκπομπές που γίνονται. Γιατί έχουμε και πολλούς πολιτιστικούς συλλόγους που κάνουν και εκπομπές. Τα σχολεία μας. Δεν το συζητάμε. Η εκπαίδευση έχουμε αγαστεί συνεργασία. Κάθε φορά που έρχεται και ένα σχολείο και ζητά να ενημερωθεί, να συνεργαστεί με το ραδιόφωνο. Έτσι. Δηλαδή, συμμετέχει το δημοτικό ραδιόφωνο. Ο Χάρης Διαφωνίδης είναι πάντοτε εδώ, κάθε φορά που υπάρχουν τέτοια αιτήματα. Ζητά τη συνεργασία του ραδιοφώνου για να φέρει σε πέρα σε εκπαιδευτικό του πρόγραμμα. Και την έχει. Και όσο και αν υπάρχει πολλή δουλειά από πίσω, αυτό που κάναμε τα τελευταία χρόνια και με τα κάλαντα και τις ευχές των παιδιών και των σχολείων, ας πούμε, το αγκάλιασε πάρα πολύ ο κόσμος. Ήταν πολύ όμορφο. Ναι. Δεν μπορούν αυτά να βρουν εύκολα βήμα κάπου άλλο. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτά που συζητήθηκαν είναι και το θέμα το δημοσιογραφικό μεν, το οποίο θέλουν να ανοίξει για όλους τους υπαλλήλους των ραδιοφώνων. Εκεί έγινε πέρυσι μια μάχη λίγο με τα Υπουργεία. Ο κύριος Γαλαμάτης ενημερώθηκε. Το Υπουργείο Εσωτερικών έκανε μια τρίπλα μάλλον εκεί. Προσπαθούν τώρα να το παλέψουν. Ένα άλλο ζήτημα στο οποίο δόθηκε μεγάλος αγώνας και δικαιώθηκαν ήταν τα πνευματικά δικαιώματα. Είχαμε τη γνωστή ΑΕΠΗ, για την οποία τα τελευταία χρόνια έχουν βγει πολλά στη φόρα, που διεκδικούσε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από όλους τους σταθμούς. Και αυτό δεν είχε να κάνει ο αγώνας μόνο τα δημοτικά ραδιοφωνά. Αυτό επεκτηνόταν και στα ιδιωτικά και στην ουσία. Ακριβώς. Μπήκε η Ένωση μπροστά και γλίτωσε πάρα πολλές επιχειρήσεις και ιδιωτικά ραδιόφωνα από αυτό. Δεν δόθηκαν τα λεφτά στην ΑΕΠ, όχι γιατί δεν στηρίζουμε τους καλλιτέχνες. Ίσα-ίσα πολλά μέλη της Ένωσης είναι και πρόεδροι συλλόγων καλλιτεχνών. Ακριβώς όμως επειδή τα λεφτά δεν φτάναν στους καλλιτέχνες, αυτό ήταν το πρόβλημα. Απλά είχαμε μοραγία στα ραδιόφωνα, γι' αυτό δόθηκε ο αγώνας. Καταλήξαμε με τη ΓΕΑ τελικά, την οποία ίσως έχουν ακούσει κάποιοι και στα σποτάκια εδώ στο δημοτικό ραδιόφωνο. Σίγουρα πρέπει οι καλλιτέχνες να ενισχύονται για το έργο τους, αλλά να είναι μέσα σε λογικά πλαίσια που να μπορούν να τα στηρίξουν και τα ραδιόφωνα. Μεγάλη πληγή ήταν αυτή και για τις επιχειρήσεις και για τα μέσα ενημέρωσης. Ναι, γιατί δεν υπήρχε και έλεγχος. Πραγματικά, ποιος εκπροσωπεί ποιον, εμφανίστηκε μια εταιρεία τελευταία πίσω. Είναι μεγάλη αδυναμία του κράτους μας. Όταν θα γίνει επιτελικό, κάποια στιγμή θα πρέπει να το δει, κυρία Διαφωνίδη. Είναι και δημοσιογράφος ο Χάρης Διαφωνίδης. Μόνο τίτλο. Οπότε, ναι, δίνω και τις απαραίτητες έτσι πάσες. Ήταν δηλαδή ουσιαστικά συνολικά το πλαίσιο αυτό που σας. Όπως κάθε φορά. Έτσι. Πέρυσι έγινε στην Πρέβεζα. Ενημερωθήκαμε τι έγινε τον τελευταίο χρόνο τις προσπάθειες που γίνανε από την Ένωση. Αυτό που πρότεινε και ο αντιπρόεδρος, ο κ. Σιλινίδης από τον Πειραιά, του ραδιοφώνου του Πειραιά, και το σκεφτόμουν και εγώ. Το συνέδριο, πέρα από το να συζητάμε μεταξύ μας πρόεδροι, αντιπρόεδροι, γιατί μίλησε αρκετή ώρα και η ΠΟΗ, η υπεύθυνη των οικονομικών της Θεσσαλονίκης. Αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα πλέον από τον νόμο. Δόθηκε ένα περιθώριο για να συντονιστούν όλα τα ραδιόφωνα, αλλά δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, για την Ξάνθη, ο κύριος Μανιατάκος από την Τρίπολη, ο οποίος στην ουσία τρέχει την Ένωση ως Γενικός Γραμματέας, μας έχει πει τα καλύτερα στον τρόπο λειτουργίας των διοικητικών, το οποίο όλο το διοικητικό γνωρίζουμε ότι πέφτει πάνω σε έναν άνθρωπο εδώ πέρα. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν ραδιόφωνα τα οποία έχουν πάνω από 10 υπαλλήλους και παλεύουν. Άλλοι σταθμοί δεν είναι ούτε καν σε αυτό το επίπεδο.
Δηλαδή, κάποιοι κατέθεσαν προϋπολογισμό φετινό που τον κάναμε εμείς πέρυσι τον Οκτώβριο, φέτος τον Απρίλιο. Δηλαδή, δεν έχουν τις δυνατότητες. Αυτό θέλει κάποιο χρόνο, θέλει άτομα, όσο και αν δεν αρέσει σε κάποιους αυτό να λέμε συνέχεια για λειψανδρία και έλλειψη προσωπικού. Είναι πολύ γυρασμένα αυτά τα τέσσερα άτομα, εργασιακά εννοώ, έτσι. Μου ακούν και συνάδελφοι εδώ και με πυροβολούν αμέσως μετά, διότι πλέον κλείνουμε 30 χρόνια. Αυτό ακριβώς. Κλείνουμε 30 χρόνια και κάποια στιγμή θα αποχωρήσουμε. Το κακό. Και σύντομα. Το κακό με την αποχώρηση. Εξημών, θα αποχωρήσουμε εκ των πραγμάτων. Αυτή είναι η φυσική τροπή των πραγμάτων και στα εργασιακά. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση αν θα ανανεωθεί κάποια στιγμή για να μπορέσει να εξελιχθεί και να συνεχίσει. Αυτό που ζήτησα και θα το δούμε τώρα το επόμενο και διάστημα. Και είναι κάτι που τον προβληματίζει ιδιαίτερα το Χάρη το Διαφωνίδη και το λέω δημόσια. Ναι, γιατί ακριβώς λόγω της προϋπηρεσίας δημοσιογραφικής ξέρω ότι δεν είναι ωραίο να χαθεί αυτή η εμπειρία. Δηλαδή όποιοι θα διαδεχθούν πρέπει να μεσολαβήσει ένας χρόνος να μαθητεύσουν εδώ κοντά, γιατί αυτά τα 30 χρόνια ακριβώς εμπειρίας είναι πολύτιμα και δεν μπορούν να τα βρούνε. Δηλαδή δεν είναι ότι συνταξιοδοτείται η κυρία οικονόμου και την άλλη μέρα έχετε ένας καινούργιος και έχουμε ξαφνικά ροή. Δεν μπορεί, δεν ξέρει. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετικό το ραδιόφωνο. Και επειδή ακριβώς κλείνουμε τα 30 χρόνια, ήταν όλοι λίγο μαγκωμένοι στην πρόταση του συνεδρίου για την επόμενη χρονιά, για το 2024. Πήρα το θάρρος και πρότεινα, παρότι δεν μπορούμε να δεσμευτούμε, ότι επειδή ακριβώς έχουμε τα 30 χρόνια, η Ξάνθη είναι διατεθειμένη να το φιλοξενήσει, επειδή και το 2021 ήμασταν εν μέσω κορονοϊού, υπήρχαν αρκετοί περιορισμοί. Με πολλές δυσκολίες το κάναμε και ακριβώς, το ακριβώς. Απλώς τώρα κανονίστηκε μια συνάντηση διαδικτυακή στις 16 Οκτωβρίου, όταν θα τελειώσουν πλέον οι εκλογές, γιατί είμαστε πολύ αυτοδιοικητικοί μέσα, να δούμε ποιοι θα είμαστε πλέον την επόμενη χρονιά, για να υπάρξουν προτάσεις και δεσμεύσεις αν θα το φιλοξενήσουμε ξανά. Αυτό που προτάθηκε είναι να γίνουν και κάποια, ας το πούμε, εργαστήρια, δηλαδή να μπορούμε να συζητάμε τώρα κάποια θέματα διοικητικά, οικονομικά. Ένας πρόεδρος δεν μπορεί να τα ξέρει στην ολότητά τους. Δηλαδή τώρα ο υπάλληλος που τα γυρίζεται κάθε μέρα σίγουρα τα ξέρει πολύ καλύτερα και μπορεί στην ΠΟΗ που μιλούσε στη Θεσσαλονίκη να της απευθύνει ερωτήματα και να πάρει απαντήσεις. Αυτό θέλουμε, οπότε να υπάρχουν και κάποιες ομάδες εργασίας, να βγει κάτι ουσιαστικό, όχι απλά να είναι μια συνάντηση για να ενημερωνόμαστε και να βλεπόμαστε, και αυτό είναι σημαντικό. Να και το πρακτικό κομμάτι. Αυτό ακριβώς, αυτό να μένει κάτι. Οπότε μετά το τέλος των εκλογών και της δεύτερης Κυριακής όπου χρειαστεί. Θα επανέλθετε ξανά. Έτσι, εμείς ελπίζουμε να μην χρειαστεί εδώ, θα δούμε πώς θα πάει. Μακάρι, θα δούμε. Ο Χάρης ο Διαφωνίδης έχει κάνει δουλειά στο δημοτικό ραδιόφωνο. Λέει τώρα, μα ένας πρόεδρος δεν μπορεί να είναι ενημερωμένος. Κάνει τα πάντα όμως για να ενημερωθεί και τον τιμά αυτό. Και θέλω να το πω και δημόσια και είναι δίπλα στους τέσσερις αυτούς εργαζόμενους και δίπλα στους παραγωγούς όμως που είναι πολύ περισσότεροι. Κύριε Διαφωνίδη, γιατί, γιατί δεν είναι εύκολο. Φανταστείτε τώρα αυτό το διάστημα, την πίεσή μας την έχει σπράξει ο Πρόεδρος. Θέλω να το πω, επιτρέψτε μου, Πρόεδρε, δημόσια. Δύο απανωτές εκλογικές εθνικές αναμετρήσεις και έχουμε ξανά αυτοδιοικητικές εκλογές και πάλι σε δύο επίπεδα, είναι Δήμη Περιφέρεια, για να περιμένουμε την άνοιξη του 24 και να ξεκινήσουμε ξανά τη μάχη των ευρωεκλογών σε ό,τι αφορά βέβαια την παρουσίασή της. Δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο, εισπράττει και εντάσεις και θέλω να ευχαριστήσω δερμότατα και εκ μέρους όλων μας για την πραότητα και για την πραγματικά έτσι καλή διάθεση να επιλύει προβλήματα. Αυτό είναι το ένα. Μα αυτός είναι ο ρόλος. Ακούσα από κάποιον που είπε ότι ο Τριαντάφυλλος από την Κατερίνη, ο συνάδελφος εκεί, ο διευθυντής, όταν το ρώτησαν από το TV100 ποια είναι η διαφορά των δημοτικών ραδιοφώνων, ποιος είναι ο σκοπός τους. Και λέει, το σκέφτηκα λίγο, ήταν λίγο ατακαδόρικο, ότι το δημοτικό ραδιοφώνο δεν έχει να κάνει με την επικοινωνία, αλλά με την κοινωνία. Και όντως η δουλειά μας αυτή είναι εδώ, όπου μπορούμε να βοηθήσουμε την κοινωνία. Κάποιος άλλος είπε μια πάλι ατάκα ότι η μεγαλύτερη μορφή εθελοντισμού είναι η πολιτική. Όσο και αν ακούγεται λίγο περίεργο στον κόσμο. Γιατί έχουμε στο μυαλό τους οποιονδήποτε ασχολείται με την πολιτική, είτε σε υψηλότερο επίπεδο, είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση, ότι είναι χωμένοι μέσα σε διάφορα και αυτά, και ακούμε. Και εγώ τα έχω ακούσει αυτά και τα εισπράττουμε. Και 1,5 χρόνο φάγαμε αρκετή λάσπη. Η θέση του Προέδρου του Δημοτικού Ραδιοφώνου δεν αιτιολογεί καμιά αντιμιστία. Αυτό ήταν ξεκάθαρο και πριν αναλάβω. Εξ αρχής. Ναι. Δηλαδή, γιατί κάποιοι μου είπαν ότι δεν το ήξερε και πήγε, όχι, το ήξερα ότι δεν είχε καμιά αντιμιστία. Ακριβώς γι' αυτό τότε, όταν μας έγινε πρόταση στα δύο μέλη του συνδυασμού της αγάπης του κ. Παπαχρόνη, στον κ. Τσακυρίδη και σε μένα, να λάβει εκείνος με την πολιτική προστασία αφιλοκερδός και εγώ το δημοτικό ραδιόφωνο, δεχτήκαμε ακριβώς με αυτούς τους όρους, ξέροντας ότι δεν υπάρχει καμιά αντιμιστία. Έχουμε ακούσει τον τελευταίο 1,5 χρόνο και από ανθρώπους που είναι μέσα και ξέρουν τα πράγματα, αλλά όπως είπαμε, επειδή είναι προεκλογική περίοδος, το αφήγημα αυτό πουλάει και ο κόσμος
Δυστυχώς αυτό με, λυπεί. Όχι, εντάξει, όταν κάποιος είναι πολιτικός αντίπαλος, θα χρησιμοποιήσει διάφορα. Η ενασχόλησή του μετά του ραδιοφώνου, το οποίο βεβαίως έχει και τα πολιτικά του χαρακτηριστικά. Οπότε η ατάκα του συναδέλφου σας, πρόεδρε, ήταν έτσι πολύ εύστοχη. Έχω την αίσθηση. Ναι, στην περίπτωση του Χάρη του Διαφωνίδη ισχύει αυτό. Και επειδή περάσαμε έμεσα στις εκλογές, τώρα εγώ με αυτή την ευκαιρία, κύριε Διαφωνίδη, και έχει ανοίξει. Έχει ανοίξει πια η συζήτηση, το διαπιστώνουμε. Παρασκευή μπαίνουμε επισήμως στην προεκλογική περίοδο. Κλείσαν τα ψηφοδέλτια, ανακοινώθηκαν συνδυασμοί. Ναι. Ανακοινώθηκε και το όνομα του Χάρη του Διαφωνίδη. Κατεβαίνει υποψήφιος ξανά δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό του Μανώλη Τσέπελη, δύναμη για το αύριο. Ναι. Όσοι με παρακολουθούσαν το τελευταίο διάστημα δεν ξαφνιάστηκαν, γιατί ξέραν τη συνεργασία που υπήρχε, ακριβώς και λόγω του Δημοτικού Ραδιοφώνου εδώ της θέσης. Για κάποιους που ίσως απόρρισαν, επειδή είναι η δεύτερη φορά που κατεβαίνω υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, προηγούμενη ήταν, όπως είπαμε, τον κύριο Παπαχρόνη με την Αγάπη το 19. Που είχα εκλεγεί. Και ο κύριος Παπαχρόνης κατεβαίνει με τον ίδιο. Και ο κύριος Παπαχρόνης κατεβαίνει, και ο κύριος Τσακυρίδης κατεβαίνει, και η κυρία Σοφία Παπαδοπούλου κατεβαίνει από το συνδυασμό της Αγάπης. Αυτό που ίσως παραξενεύει κάποιους, δεν το λέω απολογητικά, απλώς το 19, ίσως τώρα και ως συμβουλή σε κάποιους συναδέλφους που κατεβαίνουν πρώτη φορά, συνήθως έχουμε έναν υπέρμετρο ενθουσιασμό όταν ανακατευόμαστε με αυτά και υπάρχει και ένας ρομαντισμός που χρειάζεται. Και καταλαβαίνουμε τώρα. Ναι, μπορεί να λέμε μεγάλες κουβέντες, να λέμε πολλά πράγματα, και μου άρεσε η συμβολή του Δημάρχου σε μια συνάντηση του συνδυασμού πριν κάνα δύο εβδομάδες. Μην μπαίνετε σε καυγάδες, ιδίως μέσα στα social media, στο Facebook, να βρίζεστε, να λέτε κουβέντες, να κρατάτε μούτρα. Οι εκλογές τελειώνουν πάρα πολύ γρήγορα. Με αυτούς τους ανθρώπους θα συναντιόμαστε και συνεργαζόμαστε κάθε μέρα. Γιατί αυτό που ίσως δεν ξέρουν κάποιοι υποψήφοι, ούτε κανένας δεν έχει εγγύηση ότι θα εκλεγεί. Αλλά επειδή το είδα εκ των πραγμάτων από μέσα, και μάλιστα με τα κενά που δημιούργησε η απλή αναλογική, ο Δήμαρχος έχοντας μόνο 10 δημοτικούς συμβούλους για να καλύψει άπειρες θέσεις, δεν μπορούμε να φανταστούμε, γιατί φαίνονται αυτές οι κεντρικές, αντιδήμαρχος οικονομικών, τεχνικών υπηρεσιών. Ναι, ήταν το μοντέλο, το εκλογικό μοντέλο, ναι, τέτοιο που δημιούργησε αυτές τις βασικές ελλείψεις στο κομμάτι της διοίκησης, για να μην πω αδυναμίες, λέει. Ήταν τεράστιες αδυναμίες. Οι επιτροπές και οι θέσεις που χρειάζονται είναι πάρα πολλές, και εκλεγμένων αιρετών και πολιτών. Γιατί ίσως δεν το ξέρει ο κόσμος, και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου έχουμε 4 θέσεις που είναι πολιτών. Πολίτες. Αυτοί δεν χρειάζεται. Πάντοτε συμμετέχουν. Έτσι, δεν χρειάζεται να έχουν κατεβεί στις εκλογές. Συνήθως είναι από τα ψηφοδέλτια. Αυτό που βλέπουμε τώρα, εντάξει, είναι ένα μότο. Και συμμετέχουν από όλους τους συνδυασμούς στο Διοικητικό Συμβούλιο. Πάντοτε είναι ανοιχτό. Είναι κάποιες προτάσεις του Δημάρχου, κάποιες αντιπολίτευσης, όπου παντού συμμετέχουν. Και το θέλουμε φυσικά αυτό σε όλα τα όργανα. Αυτό που τώρα κυκλοφορεί ως μότο στην προεκλογική περίοδο, ότι με αίσθημα ευθύνης όλοι και με όρεξη για δουλειά κατεβαίνουν, μακάρι όλοι να το κρατήσουν, γιατί υπάρχει πάρα πολύ δουλειά για όλους την επόμενη πενταετία, οποιαδήποτε δημοτική αρχή και αν εκλεγεί. Εμείς ελπίζουμε να είναι του νυν Δημάρχου για να συνεχιστεί το έργο που ξεκίνησε. Αλλά η δουλειά πραγματικά είναι πάρα πολύ, και εγώ πικραίνομαι λίγο να βλέπω κάποιους ανθρώπους που, επειδή δεν εξελέγησαν, έχουν μια πικρία, δεν ξανασχολούνται, και θα τους ξαναδούμε ξανά στις επόμενες εκλογές. Και είναι κρίμα, γιατί μπορούν να προσφέρουν. Ξέρουμε ότι προσφέρουν. Το άλλο βέβαια κακό είναι ότι αποδεδειγμένα κάποιοι, οι οποίοι μπορεί να έχουν ιατρία, επιχειρήσεις, πάρα πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα, αλλά έχουν ένα καλό όνομα στην κοινωνία, κατεβαίνουν υποψήφοι, πάνε πάρα πολύ καλά στις εκλογές, παίρνουν πολλούς σταυρούς, αλλά δεν τους βλέπουμε ξανά σχεδόν ποτέ μέσα στα δημοτικά συμβούλια, είτε είναι απόντες, είτε παρετούνται μετά από λίγο για να μπουν άλλοι. Θα μου πείτε, το κομμάτι της παρέτησης είναι ειλικρινές, λες ότι δεν μπορώ να τα απεξέλθω, αλλά δεν ξέρω πόσο ειλικρινές είναι απέναντι σε αυτούς που σε ψηφίζουν. Και μετά η σύνθεση, γιατί μετά μπαίνουν άλλοι. Θέλω να πω, σε ό,τι αφορά την αναλογία των ψήφων με τον, βέβαια, με τον επόμενο. Τώρα, δημοκρατικό όταν... απόλυτα είναι, έτσι πρέπει να γίνει, αλλά και τι αντίκτυπο έχει, έτσι, κοινωνικό. Σίγουρα, δηλαδή τώρα όταν... Χάρη, το διαφορετικό, τον ψήφισαν, βγήκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, αν ψήφισαν 380 άνθρωποι, το ψήφισαν, δεν ξέρω, γιατί δεν έχω κάποιο μηχανισμό ελέγχου, όπως λοιπόν, από άλλους. Αλλά όταν σε έχουν ψηφίσει 800 και 900 άτομα και μέσα σε λίγους μήνες παρετήσει. Άρα είναι σαν να λες αυτούς τους ανθρώπους ότι εγώ δεν θέλω να σε εκπροσωπώ, μέσα, ας μπει κάποιος άλλος. Δεν δύναμε, δεν μπορώ. Ναι. Ουσιαστικά αυτό είναι η παρέτηση. Έτσι. Και αν κατεβείς πρώτη φορά, όπως είπαμε, και έχεις ένα ενθουσιασμό και μια άγνοια και είδες ότι τα πράγματα είναι σκούρα και απαιτείται πάρα πολύ χρόνο, γιατί συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής, Ποιότητας Ζωής, διαφόρων οργάνων, αν πεις να είσαι τυπικός και να μελετάς τα θέματα και τις εισηγήσεις που έρχονται προς ψήφιση, απαιτείται πάρα πολύ χρόνο.
Και ο κόσμος που δεν γνωρίζει. Χρόνος και μελέτης και φόρος. Βέβαια, εννοείται. Και μέσα στις συνεδριάσεις. Δηλαδή, 19-20 όταν ξεκινήσαμε, φτάναμε στις συνεδριάσεις που ξεκινούσαν στις 6 το απόγευμα και στις 2 τη νύχτα δεν τελείωναν, πήγαιναν σε άλλη μέρα. Ναι. Γινόταν επικές μάχες. Ένας λόγος λοιπόν, προσωπικά εγώ και άλλα άτομα του συνδυασμού, τον Δήμαρχο δεν το γνωρίζαμε προσωπικά. Δυστυχώς από συγκεκριμένους κύκλους και μέσα ενημέρωσης διακινούνται κάποια πράγματα γύρω από το πρόσωπο του Δημάρχου συνεχώς, σαν πιπίλα. Αυτό φαίνεται ότι όλους μας ψιλοεπηρεάζουν όταν δεν έχουμε προσωπική επαφή. Εμείς είδαμε ένα άλλο πρόσωπο μέσα εκεί, κατά τη διάρκεια των Δημοτικών Συμβουλίων, να φέρεται με σεβασμό, να δείχνει ενδιαφέρον, να θέλει συνεργασία, να είναι ανοιχτό σε προτάσεις. Γι' αυτό και μας έγινε η πρόταση να συνεργαστούμε. Και παρότι δεν κατεβαίνει για προσωπικούς λόγους και λόγω φόρτου ο κύριος Γεωργιάδης, δεν ανέλαβε μεν κάποια θέση, αλλά ο κύριος Γεωργιάδης έκανε, ο Δημοσθένης ο Γεωργιάδης, που ήταν επικεφαλής του συνδυασμού μετά την παρέτηση και από τα χρόνια, έκανε απίστευτη δουλειά σιωπηλά το τελευταίο 1 με 1,5 χρόνο για το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, το οποίο στην ουσία αυτά τα έργα που περιλαμβάνει μέσα, που μπορούν να φτάσουν οι επιχορηγήσεις από 15 μέχρι 25 εκατομμύρια για την πόλη και αφορούν δημοτική αγορά, την 12 Αποστόλων, πλατεία Ελευθερίας, περίπου στις καπναποθήκες, για να έχει μια εικόνα ο κόσμος. Μεγάλη αναμόρφωση μέσα στην πόλη. Έγινε οπότε πάρα πολλή δουλειά και αυτή ήταν, δηλαδή εμείς δεν νιώθουμε ότι πρέπει να απολογηθούμε για κάτι, γιατί αυτή ήταν η δέσμευσή μας και πριν εκλεγούμε, ότι θα κατεβούμε, ξέρουμε ότι μάλλον δεν μπορούμε να βγούμε, αλλά δεν θα κάνουμε αντιπολίτευση, όχι σε όλα. Και τώρα παραξενεύομαι που ακούω κάποιους, γιατί σίγουρα ο κόσμος δεν μπορούσε να αφιερώσει ώρες να παρακολουθεί κάθε συνεδρία στη Δημοτικού Συμβουλίου Οικονομικής Επιτροπής. Κάποιοι που τώρα παρουσιάζονται τιμητές και ότι θέλουν να βοηθήσουν την πόλη ήταν απέναντι δυστυχώς σε πολλά πράγματα και λέγαν όχι. Και εμείς νιώθουμε τιμή που με τη δική μας ψήφο πέρασαν πολλά πράγματα και μπόρεσαν να προχωρήσουν, γιατί θα μπορούσαν να τα μπλοκάρουν προς πολλούς άλλους Δήμους. Που η αντιπολίτευση ίσως ήταν απέναντι και δεν μπορούσε να προχωρήσουν. Για να έχουμε μετά τη γνωστή τακτική. Δεν το έκανε, δεν έγινε, δεν. Ναι, δηλαδή τώρα όταν άκουσα από υποψήφιο φίλο άλλου συνδυασμού ότι την περίοδο του κορονοϊού, που και ο Γιάννης ο Παπαχρόνης και εμείς ήμασταν συνέχεια στα τηλέφωνα, παρότι η αντιπολίτευση, δεν είχαμε κάποια συνεργασία με τον Δήμαρχο ακόμα, ήμασταν συνέχεια στα τηλέφωνα. Χρειάζεστε κάτι, μπορούμε να βοηθήσουμε κάτι, που τρέχαν τότε όλοι πανικόβλητοι με αυτό το πρωτοφανές που είχαμε εδώ. Άκουσα σύμβουλο να ρωτάει τον επικεφαλής να πάρουμε ένα τηλέφωνο, να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Όχι, άστους. Δηλαδή αυτή η τακτική ότι ας πάει στράφη αυτή η τετραετία. Να πάει όλη την ευθύνη και. Ναι, να... ας πάει στράφη τετραετία, δεν θα βοηθήσουμε, μην γίνει τίποτα, θα έρθουμε σωσίες μετά εμείς. Ναι, είναι κάποιες λογικές άσχημες. Είναι τακτικισμοί που τους ξέρει και ο Χάρης ο Διαφωνίδης. Τώρα εντάξει, αν πω ότι δεν τους γνωρίζω κι εγώ μέσα σε μια 30χρονη περίπου πολύ. Εννοείται. Τα χρόνια μας ούτως ή άλλως τα ανακοίνωσε ο Χάρης ο Διαφωνίδης. Του χρόνου κλείνουμε 30 χρόνια εδώ μόνο. Έτσι. Ναι, είμαστε καλά μόνο να τα γιορτάσουμε. Εδώ. Είναι δυστυχώς τακτικισμοί οι οποίοι δεν βοηθούν την ίδια την αυτοδιοίκηση, δεν βοηθούν το θεσμό. Ναι. Και δεν βοηθούν βεβαίως κατ' επέκταση την πόλη και τους πολίτες. Βέβαια, γιατί. Γι' αυτό και θα πρέπει να γίνεται η σωστή επιλογή και προσώπων από τον κάθε συνδυασμό, κύριε Διαφωνίδη. Υπάρχει μια απογοήτευση προσωπική, γιατί κάποια πρόσωπα υπεράνουν υποψίες για μένα που τα εκτιμούσα. Βλέπω ότι ίσως είναι και κακές παρέες, ολισθαίνουν σε έναν λαϊκισμό απίστευτο και ακούγονται αυτό το διάστημα, ιδίως δεν το συζητάμε, για τα fake news και οι λαϊκιστικές προσεγγίσεις έχουν κορυφωθεί. Και είναι κρίμα, γιατί έρχονται άνθρωποι τώρα οι οποίοι τα λένε μεν δημόσια, βγάζουν ανακοινώσεις που μένεις με το στόμα ανοιχτό και λες ο τάδε να πει τέτοια πράγματα, και έρχεται μετά προσωπικά και σου ζητάει συγγνώμη. Πώς λέει και ο κόσμος να τη βράσω τη συγγνώμη? Δηλαδή, στα μάτια του κόσμου έμεινε αυτό που ανακοίνωσες. Ναι. Το αν ήρθες προσωπικά να μου πεις μετά ότι ξέρεις δεν τα εννοούσα αυτά που έγραψα και συγχώρεσέ με, δεν έχει κανένα νόημα. Μακάρι να είμαστε όλοι λίγο μετρημένοι αυτό το διάστημα, ένας μήνας είναι, για να μην μείνουν πικρίες ή κακίες. Όποιος έχει όρεξη για δουλειά, πραγματικά υπάρχει πάρα πολύ δουλειά να γίνει. Πάντως στο ραδιόφωνο, Χάρης ο Διαφωνίδης το κατάλαβε νομίζω αυτό από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του εδώ. Δεν ήταν εύκολο, γιατί συμμετείχε και ενεργά, και γι' αυτό τον ευχαρίστησα και δημόσια. Ο πρόεδρος συμμετείχε ενεργά και στις συνεργασίες που ζητήθηκαν, είτε από σχολεία είτε από διάφορους συλλόγους, έτσι, με το δημοτικό ραδιόφωνο, το οποίο βεβαίως πάντοτε δεν λέει όχι, είναι στη διάθεσή τους. Έτσι. Αρκεί να μπορεί να δύναται, έτσι, να διεκπαιρεώσει, να ανταπεξέλθει, να διεκπαιρεώσει αυτό το οποίο του ζητείτε. Και πραγματικά ήταν και εντυπωσιακό. Αλλά είναι και ένας άνθρωπος των μέσων ενημέρωσης, ο Χάρης ο Διαφωνίδης. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον σε αυτή τη θητεία, εκτός από τις δύσκολες, αγχωτικές, πιεστικές στιγμές,
του έμεινε και κάτι έτσι όμορφο από αυτή την οικογένεια, την μικρή μεν σε μέλη, αλλά την μεγάλη μέσω των συνεργασιών των συμπολιτών μας. Έτσι. Εννοείται ότι έμειναν θετικά και ακόμη και τα αρνητικά είναι εμπειρία, γιατί όλοι όταν είμαστε έξω από το χώρο νομίζουμε ότι πολύ εύκολα με μια απόφαση, με την καλή μας διάθεση μπορούν να αλλάξουν πράγματα και βλέπουμε στην πράξη πόσο δύσκολα είναι, όχι έτσι, λόγω διάθεσης, αλλά λόγω του νομικού πλαισίου. Θέλεις να κάνεις κάτι και μπορεί να χρειαστεί ένας με 1,5 χρόνος για να ξεκινήσει αυτό το κάτι να γίνεται. Δηλαδή ο κόσμος πολύ εύκολα λέει «Α, πέρασαν 4 χρόνια». Τα 4 χρόνια αυτά, χωρίς να θέλουμε να δικαιολογήσουμε τη Δημοτική Αρχή, ήταν πάρα πολύ δύσκολα γιατί τα ζεις από μέσα. Τα 2 σχεδόν η μισή θητεία με τον κορονοϊό πήγε στράφη, πολλά πράγματα δεν μπορούσαν να γίνουν και με το που τελείωσε ο κορονοϊός αρχίσαμε τον πόλεμο, ενεργειακή κρίση, εργολάβοι να μην αναλαμβάνουν έργα γιατί οι τιμές εκτοξεύστηκαν στο Θεό. Οπότε ήταν όντως πολύ δύσκολο, δεν το είδαμε στις πράγμασες ότι ήταν δύσκολο. Και φυσικά η γραφειοκρατία δεν σταματά. Όσο και αν λέμε ότι έχουμε κάνει ηλεκτρονικά διάφορες διαδικασίες για να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο, να βγάλεις διαγωνισμό για μια μελέτη και μετά διαγωνισμό για αυτό το έργο, η διετία έχει φύγει με το καλημέρα. Οπότε θέλει χρόνο και θέλει υπομονή και διάθεση. Χρόνο, υπομονή και διάθεση διαθέτει ο Χάρης ο Διαφωνίδης. Ναι, έτσι πιστεύω. Γι' αυτό κατεβαίνω, αλλιώς θα καθόμουν σπίτι. Ήταν μια πολύ καλή νομίζω εμπειρία, ναι, και η ενασχόληση και εδώ και στις υπόλοιπες. Και ως Δημοτικού Συμβούλου βεβαίως, έτσι. Οπότε κατέρχεται υποψήφιος με το συνδυασμό δύναμη για το αύριο, ο Χάρης ο Διαφωνίδης, διεκδικώντας την ψήφο όλων μας. Πλούσιο το ψηφοδέλτιο. Είναι πολύ μεγάλο αυτή τη φορά. Ο κόσμος ίσως ξαφνιαστεί. Κοιτάξτε, ναι. Άλλαξε ο νόμος. Κάποιοι δεν το ξέρουν. Άλλαξε ο νόμος, ο οποίος απαιτούσε από τις 10 κοινότητες τουλάχιστον στις 8 να κατεβάσει ψηφοδέλτιο. Εμείς, ας πούμε, ως Αγάπη την προηγούμενη φορά δεν είχαμε κόσμο και δεν κατεβάσαμε στα τοπικά. Αυξάνεται ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων των υποψηφίων. Οπότε τα ψηφοδέλτια θα θυμίζουν λίγο πετραχίλια, γιατί θα είναι ενιαία, θα είναι τεράστια. Γι' αυτό όποιον πιάνεται θα έχει κάποιον στον κύκλο του υποψήφιο. Αν έχει ο κόσμος τη διάθεση και το χρόνο, πέρα από τις υποχρεώσεις προσωπικές, κουμπάρος, συγγενής, ξάδερφος, υπάρχουν σε όλα τα ψηφοδέλτια αξιόλογοι άνθρωποι. Στο δικό μας, πραγματικά και εγώ εξεπλάγινε στο ψηφοδέλτιο του Δημάρχου του Μανώλη του Τσέπελ, υπάρχουν αξιολογότατα άτομα. 4 σταυρούς θα μπορεί να βάλει ο κόσμος αυτή τη φορά, οι αλλαγές, και κάποιον από το τοπικό στο οποίο θέλει να ψηφίσει. Οπότε οι επιλογές είναι πολλές. Η διάθεση του κόσμου μακάρι να είναι να ψηφίσει, γιατί δυστυχώς αυτό που βλέπαμε, όσο και αν το λέγαμε το 19, να κατεβεί ο κόσμος να ψηφίσει και ό,τι θέλει να ψηφίσει, δυστυχώς σε κάθε εκλογική αναμέτρηση αυξάνεται γύρω στο 5% η αποχή. Η αποχή, Πρόεδρε, η αποχή. Έχουμε ξεπεράσει το μισό δηλαδή, είμαστε γύρω στο 55%. Και δυστυχώς σε συγκεκριμένες ηλικίες προς τα κάτω είναι τα πολύ υψηλά αποχή στην Ξάνθη. Ας σκεφτούν ότι η πόλη αυτή θα τους παραδοθεί, οι νέοι άνθρωποι. Έτσι, θα τους παραδοθεί κάποια στιγμή και θα πρέπει να αναμειχθούν και με τα κοινά. Κάνουν λοιπόν τη σωστή επιλογή και να πάνε να ψηφίσουν. Έτσι. Καλή επιτυχία. Καλή δύναμη σε εσάς. Εγώ ευχαριστώ. Πάλι κοντά μας ήταν εδώ, αναγκαστικά και πρόεδρος. Στις αυτοδιοικητικές θα έχει τον αγώνα. Δεν το λέω χαριτολογώντας τώρα. Θα έχει τον αγώνα το δικό του τον προσωπικό, που είναι και θεμητό βέβαια, έτσι. Τις εκλογές και εμάς εδώ να γκρινιάζουμε βέβαια. Καλή δύναμη και υπομονή σε εσάς, γιατί οι συνεδεύξεις είναι συνεχόμενες. Θα περάσουν όλοι οι υποψήφοι από εδώ. Οπότε καλή δύναμη σε όλους και καλή επιτυχία. Αρχίζουμε. Έτσι. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ.